Έντονο προβληματισμό προκαλεί στους κόλπους των αρτοπιών η αύξηση κατά 10% στην τιμή χονδρική στα άλευρα, δεδομένου ότι μέσα σε ένα γενικότερο περιβάλλον ακρίβεια στις πρώτες ύλες αλλά και στην ενέργεια, οι αρτοποί δυσκολεύονται να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους. Ο κλάδος των αρτοπιών θεωρεί αδικαιολόγητη και βιαστική την απόφαση της αλευροβιομηχανίας για αυτές τις αυξήσεις την παρούσα χρονική στιγμή, γνωρίζοντας ότι υπάρχουν αποθέματα. Από αρχές του Αυγούστου, όλοι το ξέρουμε, το είδαμε. Είχαμε την ενημέρωση από την αλευροβιομηχανία ότι επίκειται αύξηση 10% στις τιμές των αλεύρων. Αρχές Αυγούστου την ενημέρωση, 8 Αυγούστου παραλάβαμε τιμολόγια αυξημένα κατά 10%. Από την πρώτη στιγμή χαρακτηρίσαμε αδικαιολόγητη και πολύ βιαστική αυτή την αύξηση. Χαρακτηρίσαμε αδικαιολόγητη γιατί υπάρχουν αποθέματα σιτηρών από την προηγούμενη χρονιά, από τον Απρίλιο, τον Μάρτιο, που τα είχαν αγοράσει στη μισή τιμή και με την πρώτη αύξηση στα χρηματιστήρια των εμπορευμάτων αμέσως η αλευροβιομηχανία εκμεταλλεύτηκε αυτήν την κατάσταση. Ζητήσαμε την παρέμβαση της πολιτείας, ο αρμόδιος υπουργός μας διαβεβαίωσε ότι γίνονται έλεγχοι να καταγραφούν τα αποθέματα, αποτέλεσμα όμως δεν είδαμε. Οι αρτοποί για την ώρα τηρούν στάση αναμονής και επισημαίνουν ότι το προσεχές τουλάχιστον διάστημα δεν πρόκειται να δούμε αυξήσεις στην τιμή του ψωμιού. Αυτήν την περίοδο κρατάμε στάση αναμονής, περιμένοντας να δούμε πώς θα εξελιχθεί η αγορά των αλεύρων το επόμενο διάστημα και τότε εδώ είμαστε να τα πούμε. Αυτό όμως που δεν μπορούν να αντέξουν αυτήν τη στιγμή τα αρτοπία είναι η ακρίβεια και στις υπόλοιπες πρώτες ύλες. Είναι τα γαλακτοκομικά, είναι τα βούτυρα, είναι τα λάδια, είναι τα υλικά συσκευασίας, μέρα με την ημέρα ανεβαίνουν. Γι' αυτό χρειάζεται σημαντική παρέμβαση της πολιτείας. Οι αρτοποιοί ωστόσο αναμένουν τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, προσδοκώντας μέτρα ελάφρυνσης αναφορικά με την ενέργεια. Παρέμβαση με επιδότηση στα καύσιμα και στην ηλεκτρική ενέργεια. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Αρτοπιών, έως τον Νοέμβριο του 2022 είχαν καταγραφεί πανελλαδικά 260 λουκέτα σε αρτοπία, ενώ ο αριθμός αυτός αυξήθηκε από τον Απρίλιο και έπειτα, με τον κύριο Μούσιο να εμφανίζεται απαισιόδοξος για το μέλλον του κλάδου. Εκτίμησή μου είναι ότι έτσι όπως πάει η κατάσταση, αν δεν έχουμε δραστικές παρεμβάσεις από την κυβέρνηση, στην επόμενη τριετία το 30% των αρτοπίων θα κλείσουν. Και αναφέρομαι σε οικογενειακές μικρές επιχειρήσεις. Η τελευταία φορά που τα αρτοπία έκαναν αύξηση στο ψωμί ήταν τον Μάρτιο του 2022, ενώ οι φούρνοι πληρώνουν το αλεύρι 80% ακριβότερα σε σχέση με τις αρχές του 2022, πριν ξεκινήσει ο Ρωσο-Ουκρανικός πόλεμος.